Την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να ακούσουν από κοντά live ένα μεγάλο μουσικό ταλέντο του Άργους θα έχουν όσοι βρεθούν αύριο το βράδυ, Σάββατο, στο καφέ Καντίνσκι στο Άργος. Ο λόγος για τον Αλέξη Βρέτο, ο οποίος με την ξεχωριστή μουσική του είναι βέβαιο ότι θα ενθουσιάσει το κοινό. Δυστυχώς για μένα βρίσκομαι στην Αθήνα. Αυτό που η Αθήνα έχει πολλά καλά γιατί έχει πάρα πολλές επαφές κτλ. Αλλά δεν ήταν πάντα η ζωή που μου άρεσε, γιατί εγώ μεγάλωσα εδώ και μου άρεσε πάντα εδώ πέρα περισσότερο. Βέβαια, δυστυχώς ή ευτυχώς μάλλον, οι ευκαιρίες που μου δίνει η Αθήνα να συνεργαστώ με κόσμο, με καινούργια ταλέντα, με παλιότερους μουσικούς φίλους κτλ. Μου ανοίγει ορίζοντες, μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα με τη δική μου μουσική και αυτό είναι ευχάριστο. Και ειδικά φέτος τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί έχω ήδη κάνει μια συνεργασία με τον Σιμών Σαχίν, τον δάσκαλό μου κτλ. Έχω κάνει, είναι μάλλον για τις 14 Απριλίου, να κάνω μια συνεργασία με τον Κίλαν Τάτσμον, έναν σαξοφωνίστα από την Αγγλία. Τα πράγματα δείχνουν καλά, δηλαδή θα φύγω για τη Βρέμη 27 Απριλίου. Τα πράγματα προχωράνε τουλάχιστον όπως τα περίμενα. Για να σε γνωρίσει έτσι περισσότερο ο κόσμος του Άργους, εσύ ξέρει σαν παιδί, δεν σε ξέρει τώρα έτσι σαν μουσικό. Τι ακριβώς... Λοιπόν, αυτό που εγώ ξεκίνησα ως κλασικός μουσικός από το Δημοτικό 2 εδώ του Άργους. Ανεβαίνοντας στην Αθήνα, ξεκίνησα να κάνω jazz εκεί. Πήρα υποτροφία, πήγα στην Αμερική, σπούδασα jazz σύνθεση και μετά έκανα μεταπτυχιακά στην αραβική μουσική. Και τώρα στην ουσία αυτό που κάνω είναι ένα μπλέξιμο και των τριών. Κυρίως τη jazz και τη αραβική μουσική, βέβαια, δηλαδή αραβικών μελωδιών, τη Μεσογείου, τη Ανατολία κτλ. Με jazz ρυθμούς και αρμονίες στο background, ας πούμε. Αυτό το πράγμα θα δει και ο κόσμος εδώ πέρα στο Καντίνσκι και το Σάββατο το βράδυ. Από ό,τι βλέπουμε, συνεργάτες σου άλλα τρία παιδιά, έτσι. Ναι, είναι ο Δημήτρης Ζαδαλής στο πιάνο, που είναι μόνιμος συνεργάτης μου από παλιά και συμμαθητής μου στην Αμερική. Ο Γιώργος ο Γεωργιάδης, ένα μπάσο εξαιρετικό για τον ελληνικό χώρο. Δεν υπάρχουν τρεις τέσσερις σαν κι αυτόν στην Ελλάδα. Ο Σεραφείμ Μπέλος, γνώριμος από το 1993. Από την Αθήνα, από τους παλιούς jazz drummers στην Αθήνα, της σκηνής δηλαδή των Αθηνών, πιο παλιούς, είναι οι μόνιμοι συνεργάτες μου αυτοί. Δηλαδή είχα την τύχη να μπορούν και οι τρεις, γιατί δουλεύουν πάρα πολύ και συνήθως έχω προβλήματα, όλο κάποια αντικατάσταση παίζει, αλλά ευτυχώς και τις δύο τελευταίες φορές που έχουμε παίξει το Άργος είχαμε μπορέσει και τις δύο. Και το πράγμα τώρα πια, επειδή παίζουμε αρκετό καιρό μαζί, έχει δέσει αρκετά καλά και πιστεύω ότι ο κόσμος θα ευχαριστείται πολύ καλύτερα. Για να επαναλάβουμε έτσι, το τι μουσική θα ακούσουμε το Σάββατο. Λοιπόν, αν της δώσουμε ένα όνομα, μια ταμπέλα που συνήθως πρέπει, ένα είδος world jazz, δηλαδή είναι jazz μουσική με μελωδίες και στοιχεία από τον ανατολικό κόσμο, κυρίως τον αραβικό, γιατί έχω κάνει αραβική μουσική και όχι οι Τούρκοι όπως πολλοί νομίζουν. Μπλέκοντας αυτά τα δύο, επειδή και στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, ας το πούμε έτσι, δεν υπάρχουν σύνορα έτσι κι αλλιώς στη μουσική. Η μουσική είναι θέμα γεωγραφικής θέσης. Εάν είσαι στην Ελλάδα, απέναντί σου είναι η Τουρκία, η Λιβύη, τώρα που είναι και επίκαιρο, η Αίγυπτος κτλ. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν υπάρχουν και στη δική μας μουσική. Και στη δική τους μουσική υπάρχουν δικά μας στοιχεία κτλ. Η Δύση ίσως είναι το επιπρόσθετο κομμάτι. Αλλά ας είναι καλά το ίντερνετ, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο κτλ. Και μαθαίνουμε καινούργιες μουσικές που μπορούμε να τις βάλουμε στο δικό μας πλαίσιο. Πιστεύεις ότι υπάρχουν μηνύματα για ποιοτική μουσική? Είναι θέμα προβολής των μέσων, όπως δυστυχώς τα μέσα. Λόγω της βιομηχανοποίησης της μουσικής θέλουν να πουλήσουν ένα προϊόν το οποίο τους είναι εύκολο να το φτιάξουν, είναι ευθύνο το κόστος. Λειτουργεί ο νόμος της αγοράς δυστυχώς. Εμάς για να γίνει αυτό το πράγμα θέλει κόπο, χρόνο, πρόβα για να μπορέσει να βγει προς τα έξω. Αυτό που πουλάνε οι εταιρείες είναι εύκολο γιατί στην ουσία έχει λίγο χρόνο με τους μουσικούς, δηλαδή λιγότερα λεφτά, λίγο χρόνο με τα στούντιο και από εκεί πέρα κάθεται ένας άνθρωπος σε ένα κομπιούτερ, δηλαδή πληρώνεις έναν άνθρωπο για να κάτσει να φτιάξει όλο το υπόλοιπο. Αυτό είναι και το ευτελές της μουσικής. Όχι ότι πάντα είναι κακά όλα αυτά τα πράγματα, σαν πειραματισμοί όταν ξεκινήσαμε ήταν πάρα πολύ καλά. Αλλά τώρα έχει γίνει πανάκια και υπάρχει και άλλη μουσική. Δηλαδή, εγώ αυτό που προτρέπω σήμερα στον κόσμο είναι να ανοίξει τα αυτιά του και τους ορίζοντες του. Υπάρχουν και άλλες μουσικές από αυτές που υπάρχουν στην τηλεόραση. Είπες στην αρχή. Υπάρχουν ταξίδια στο εξωτερικό και είναι έτσι και τα μελλοντικά σου σχέδια. Τα μελλοντικά μου σχέδια είναι και στο άμεσο μέλλον, δηλαδή τον Ιούνιο θα μπω στο στούντιο με τους συνεργάτες μου για το τρίτο κατά σειρά CD, δεύτερο προσωπικό. Ελπίζουμε να είναι έτοιμο γύρω στον Οκτώβριο με Νοέμβριο, ελπίζουμε Οκτώβριο, μάλλον Νοέμβριο το βλέπω, το οποίο θα είναι στην ουσία η ήχη που θα ακούσετε εδώ πέρα το Σάββατο το βράδυ στις 10.30. Επειδή έχει δέσει πια το γλυκό, να το πω έτσι, είναι ευκαιρία να μπούμε στο στούντιο.
Και αυτή την λογική την πήρα από έναν πολύ μεγάλο πιανίστα της jazz, τον οποίο έκανα εγώ την παραγωγή στο Μέγαρο Μουσικής, στο Herbie Hancock, ο οποίος μου είπε ότι η καλύτερη ώρα για να μπει στο στούντιο είναι μετά από τη σεζόν. Γιατί έχει δέσει το συγκρότημα και είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο γρήγορα, και από άποψη κόστος που λέγαμε πριν, να γίνει εύκολα ο δίσκος και με καλό αποτέλεσμα.